Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν χερσαίες και εναέριες δυνάμεις στον Εύρο για να σώσουν τον εθνικό δρυμό στη Δαδιά, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Τσολναρά που βρίσκεται στον Εύρο και να δούμε την εικόνα που επικρατεί. Στενάχωρες πράγματι, μιλάμε για έναν φυσικό πλούτο, ένα τεράστιο καταφύγιο της άγριας ζωής, το οποίο επί δύο μέρες είναι ουσιαστικά παραδομένο στα πάρα πολλά ενεργά μέτωπα, τα οποία βρίσκονται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη και στο διάβα τους δυστυχώς αφήνουν στάχτη πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις που έως τώρα φιλοξενούσαν και σπάνια είδη αρπακτικών και άλλα άγρια ζώα. Το τεράστιο καταφύγιο της άγριας ζωής είναι παραδομένο κυριολεκτικά εδώ και 24 ώρα στις φλόγες με τα πολλαπλά αυτά μέτωπα. Μιλάμε για μια μεγάλη οικολογική ζημιά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στο δάσος από την πλευρά του χωριού Δαβιάς. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν πριν από λίγο οι αρμόδιοι, εδώ έχει καεί το 50% του μεγάλου πυρήνα στο δάσος. Οι μάχες των πυροσβεστών πρέπει να σου πω ότι είναι τεράστιες. Το έργο τους είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Τα μέτωπα βρίσκονται μέσα στον κεντρικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από πυκνά δέντρα και έτσι μόνο οι εναέριες δυνάμεις είναι εκείνες ουσιαστικά που είναι ικανές για να σβήσουν τα μέτωπα αυτά. Επίσης προκύπτουν συνεχώς εστίες φωτιάς από τις ασταμάτητες αναζωοπυρώσεις και τους ανέμους που εντείνονται όσο περνάει η ώρα. Τώρα ουσιαστικά η πυροσβεστική υπηρεσία, όπως λέμε, βασίζεται κυρίως στα εναέρια αυτά μέσα που επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου πλέον για να προλάβουν να ελέγξουν τη φωτιά πριν πτήσει ο ήλιος. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι επιχειρούν 10 αεροπλάνα με 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα συντονιστικό και δύο του ελληνικού στρατού. Η πυροσβεστική υπηρεσία από πάρα πολύ νωρίς σήμερα το πρωί ενισχύθηκε με 291 άντρες, με 65 οχήματα και 9 πεζοπορά τμήματα. Στη μάχη έχουν ρηχθεί, να σου πω, και εθελοντές που και εκείνοι βρίσκονται μέσα στο δάσος και προσπαθούν και εκείνοι με τη σειρά τους να σβήσουν τα διάφορα κατηλάκια που προκύπτουν. Έχουν δημιουργηθεί από νωρίς όμως και αντιπυρικές ζώνες για να οριοθετηθεί η φωτιά. Και σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς στο χωριό Λύρα, κόπηκε το δίκτυο ίδρυψης και αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι σήμερα το πρωί από το πέρασμα της φωτιάς κάηκαν οι σωλήνες που περνάει ουσιαστικά το υδροφόρο σύστημα και τώρα γίνεται μια προσπάθεια για να αποκατασταθεί το πρόβλημα αντλώντας νερό από το διπλανό χωριό, από το δίκτυο ίδρυψης της Δαδιάς. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, λιώνει η Ευρώπη από το φωνικό κύμα καύσωνα που σαρώνει Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία και έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 1.500 ανθρώπους. Το Ανατολικό Λονδίνο φλέγεται, ενώ πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα σε Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Η γυραιά Ήπειρος βρίσκεται παραδομένη στις φλόγες που είναι συνέπεια υψηλών θερμοκρασιών. Οι καμένες εκτάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης, έχουν σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ για το 2022. Πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες. Στη Γαλλία, 200.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα δίνουν μία άνηση μάχη για να κατασβέσουν τις φλόγες. 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην περιοχή του νομού Ζιρόντ. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε επίσκεψη στην νοτιοδυτική Γαλλία, η οποία έχει πληγεί από τις φωτιές. Je viens ici de féliciter le travail exceptionnel qui a été fait, de donner le bilan de ce feu, mais nous sommes en début de saison. Σε πολλές περιοχές, η θερμοκρασία αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου, με τους πολίτες να αναζητούν λίγη δροσιά στα συντριβάνια. Τα πύρινα μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα στην Ισπανία. Spain is just one of several countries across Europe suffering the effects of extreme temperatures. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με την πύρινη λέλαπα. Οι πυρκαγιές στην Ιβηρική Χερσόνησο έχουν προκληθεί από το φωνικό καύσωνα και πάνω από 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ισπανία, ενώ η Πορτογαλία μετράει πάνω από 1.000 θύματα. Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Μεγάλη Βρετανία με τον υδράγυρο να χτυπάει κόκκινο και 13 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι Βρετανοί τρέχουν στις παραλίες για να αποδράσουν από τον καύσωνα. Σε επίπεδα ρεκόρ κινούνται οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα, την ώρα που στην Ευρώπη έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα για την πρόταση των Βρυξελών που προβλέπει οριζόντιο ψαλίδι στην κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15%. Ο Ευρωπαϊκός Νότος απορρίφθη την πρόταση της Κομισιόν για περικοπές με την ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω των μειωμένων ορών φυσικού αερίου να παρατείνεται.
αδιανόητη και εγκληματική συμπεριφορά καταλογίζει σε γιατρούς δύο νοσοκομείων ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα ως ετοιμόγενη μετέβη στο Ιπποκράτειο, αλλά την έδιωξαν επειδή έλυγε η εφημερία. Όταν μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, δεν υπευλήθη σε επίκουσα κεσαρική τομή, με αποτέλεσμα να χαθεί η ζωή του βρέφους. Ο Γολγοθάς του ζευγαριού ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν η 30χρονη γυναίκα, έγκυος την 31η εβδομάδα κοίησης, μεταφέρθηκε από το σύζυγό της στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εφημέρευε με έντονους σπασμούς, πόνους και αιμορραγία. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε, στις 7:20 το πρωί της ημέρας εκείνης, έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις στην ετοιμόγενη γυναίκα από ειδικευόμενη γιατρό. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ήταν θετική στον κορονοϊό, αλλά ασυμπτωματική. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, η γιατρός τους ζήτησε να μεταβούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διότι στις 8 έλυγε η εφημερία. Τη λένε, ξέρετε, σε μισή ώρα λύγει η εφημερία μας, να φύγετε να πάτε αλλού. Πού να πάω, 8 η ώρα αρχίζει το τέτοιο. Το Παπαγεωργίου. Και δεν τη δίνουν και ασθενοφόρο. Ένα λεπτό. Διεπίστωσαν αιμορραγία. Ναι. Με δικό τους όχημα μετέβησαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου έγινε εισαγωγή της αρχικά στην κλινική COVID και αργότερα στη ΜΕΕΦΤΚΙ, όπου γέννησε με κεσαρική. Το αγόρι που γεννήθηκε ήταν χωρίς σφιγμό, διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Νεογνών του νοσοκομείου άμεσα με ισχυμική εγκεφαλοπάθεια και έκτοτε μέχρι το θάνατό του στις 21 Ιουνίου παρέμενε διασωληνωμένο. Από τις 7 που προσήλθε και μέχρι τις 7.30 που τη διώξανε και μέχρι πέρασαν 3-3.5 ώρες. Ναι. 3,5 ώρες το παιδί θα είχε σωθεί. Το ζευγάρι σήμερα ζητά δικαίωση με μήνυση που κατέθεσε κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θέλουμε την τιμωρία για την εγκληματική ενέργεια των εμπλεκομένων που οδήγησε στο θάνατο του τρίτου μας παιδιού. Οποιαδήποτε καταγγελία για τυχόν ιατρική αμέλεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα από τα αρμόδια όργανα και υπάρχει σαφής εντολής μου προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων για άμεση διερεύνηση, ειδικά στις περιπτώσεις που η καταγγελία συνδέεται με απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Δείτε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.